Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πανδημία, εξετάζοντας την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναγνώριση ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και συνολικά για την πορεία των εμβολιασμών και την επιτάχυνσή τους. Ανησυχία εκφράζεται παράλληλα για τις μεταλλάξεις του ιού, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι θα αντιμετωπίζονται επαρκώς από τα εμβόλια. Στην Ελλάδα, ο μηχανισμός ενισχύεται με επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία της επιχείρησης Ελευθερία, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Η Pfizer αυτήν την εβδομάδα θα μειώσει τις παραδόσεις της σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες έως και 50%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έθεσαν επιτάπητο στην επιτάχυνση των εμβολιασμών και την αύξηση του ρυθμού παρασκευής εμβολίων, αλλά και το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικού εμβολιασμού κατόπιν σχετικής πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη και σύστασης της Κομισιόν. Ενδεχόμενη εφαρμογή της πρότασης αυτής όχι μόνο δεν θα προσθέσει κανένα περιορισμό, αλλά αντίθετα θα βοηθήσει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να απαλλαγούν από τους σημερινούς δύσκολους περιορισμούς στις μετακινήσεις τους. Στόχος, όπως γράφει σε άρθρο του στο Euractiv και στην ιστοσελίδα Das Morning Briefing, ο Πρωθυπουργός, δεν είναι να χωρίσουμε τους πολίτες σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αντιθέτως, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τα ταξίδια για όσους διαθέτουν το πιστοποιητικό. Είναι προφανές πως η λήψη σχετικής απόφασης θα είναι μείζονος σημασίας, εν ώψη κυρίως της τουριστικής περίοδου. Σημειώνεται πάντως ότι η πρόταση ήδη υποστηρίζεται από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Η πρέσβης της Πορτογαλίας στήριξε άμεσα την ελληνική πρόταση. Έχουμε την πρόταση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Μητσοτάκη, την οποία υπεστήριξε άμεσα ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ήταν σαφέστατος. Και βέβαια δεν θέλουμε να κλείσουν τα σύνορα και για την Πορτογαλία και για την Ελλάδα που εξαρτώνται τόσο πολύ από τις τουριστικές ροές. Θα βασίζονται σε διάφορες μεθόδους, είτε κάποιο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η Άγγελα Μέρκελ, που ζήτησε ευθυγράμμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν απέκλεισε να χρειαστεί να κλείσουν σύνορα εντός της Ένωσης, ενώ εξέφρασε ανησυχία για μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Dass das mutierte Virus ein Vielfaches ansteckender ist als das seit einem Jahr bekannte. Und das ist eine Hauptursache für den gewaltigen Anstieg der Infektionszahlen in Irland und England ist. Bei uns ist dieses mutierte Virus, wie gesagt, auch schon nachgewiesen, aber es ist nicht dominant, jedenfalls bis jetzt nicht. Und trotzdem müssen wir die von dieser Mutation ausgehende Gefahr sehr ernst nehmen. Καθησυχαστικοί ως επιτοπλίστων εμφανίζονται οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων από τα εμβόλια. Μπορεί να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο κοντά στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το πρόβλημα, αλλά τα εμβόλια ακόμα αντιμετωπίζουν αυτές τις μεταλλάξεις που ξέρουμε. Μακροχρόνια θα πρέπει να βγουν καινούργια εμβόλια που μπορούν να γίνουν με τα RNA εμβόλια που έχουμε τώρα. Τροποποίηση του εμβολίου γίνεται γρήγορα. Όλοι οι κορονοϊοί και ο συγκεκριμένος κορονοϊός υφίστανται συνεχώς μεταλλάξεις. Οι μελέτες που έχουν γίνει στο εργαστήριο δείχνουν ότι και τα δύο εμβόλια που είναι διαθέσιμα καλύπτουν και τη μετάλλαξη αυτή. Εάν δούμε ότι συσσωρεύονται μεταλλάξεις στην περιοχή αυτή, εκεί να είμαστε έτοιμοι να γίνουν περαιτέρω έρευνες για να δούμε αν καλύπτεται μελλοντικός έλεγχος. Αν δεν το περιορίσουμε, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει μία μετάλλαξη, κάποιες μεταλλάξεις σε ένα στέλεχος του ιού, οι οποίες να το κάνουν να ξεφεύγει από τα εμβόλια. Η ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας. Οι εμβολιαστέντες, κάποιοι και με τη δεύτερη δόση, ξεπέρασαν τους 107.000 συνολικά και τους 15.000 αποκλειστικά τη χθεσινή μέρα. Είναι αυτονόητο πως ο ρυθμός των εμβολιασμών δεν είναι στατικός. Είναι δυναμικός και εξαρτάται πρωτίστως από τις ποσότητες εμβολίων που παραλαμβάνει η χώρα μας. Όσα περισσότερα εμβόλια έρχονται,
τόσο περισσότεροι εμβολιασμοί θα γίνονται. Προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, δημιουργήθηκε μηχανισμός αναπλήρωσης και οι δόσεις από ραντεβού που δεν γίνονται θα διατίθενται άμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας που θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης. Ήδη προσθέθηκαν στο μηχανισμό 65 κέντρα υγείας και 144 νέα σημεία εμβολιασμού. Αύριο το απόγευμα θα ανοίξει η πλατφόρμα εμβολιασμού για τους πολίτες ηλικίας 80 έως 84 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την σημερινή καθιερωμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι τα 46 χρόνια είναι η μέση ηλικία των κρουσμάτων κορονοϊού και παρά τα μέτρα, οι ημερήσιες μολύνσεις βρίσκονται σε μικρή αύξηση, εφιστώντας την προσοχή και πάλι στην Δυτική Αττική αλλά και τη Βοιωτία. Παράλληλα, επισήμανε τον προβληματισμό που επικρατεί για τον τρόπο και την ταχύτητα διασποράς του ιού στην Ευρώπη. Από την πλευρά της, η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία, η κυρία Μίνα Γκάγκα, είπε ότι η μετάλλαξη φαίνεται να ανταποκρίνεται στα εμβόλια. Για το πλάνο εμβολιασμών στα νησιά, μίλησε ο ταξίαρχος, υπεύθυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα, Αρίστος Περής. Το σημαντικότερο είναι ότι από αύριο, 6 ώρα το απόγευμα, θα προχωρήσουμε στο άνοιγμα του ραντεβού για την επόμενη ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών που είναι για τις ηλικίες 80 έως 84 ετών. Οι κλίνες COVID-METH μειώνονται, οι κατηλημμένες, παραμένει κατηλημμένο το 50% των METH COVID στην επικράτεια, 59% στην Αττική, 57% στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία διασπείρεται η COVID στην Ευρώπη. Η Μεγάλη Βρετανία είχε χτες 1.820 θανάτους, ο υψηλότερος αριθμός σε ένα 24ωρο στη χώρα από την αρχή της πανδημίας. Επίσης προβληματίζει το θέμα της μετάλλαξης του ιού. Να πω ότι μια άλλη μεγάλη χώρα, η Γερμανία, καταγράφει καθημερινά πάνω από 1.000 θανάτους. Η Πορτογαλία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, η Ισπανία επίσης σε πίεση, η Γαλλία. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω και ουδέποτε θα γίνει αυτό ότι και εμείς έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα έχοντας χάσει 5.545 συνανθρώπους μας. Κάτι το οποίο προσωπικά με στεναχωρεί και τονίζει τη σημασία της επαγρύπνησης. Γενικά η χώρα τα πήγαμε καλά και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα καλό σημείο. Εξακολουθούμε να έχουμε δυστυχώς θανάτους, αλλά ευτυχώς πολύ λιγότερους και γενικά είμαστε σε ένα καλό σχετικά επιδημιολογικό επίπεδο. Μας απασχολεί πάρα πολύ η μετάλλαξη που φαίνεται ότι δημιουργεί πρόβλημα σε πολλές χώρες. Φυσικά τη μετάλλαξη θα την ελέγξουμε και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Γενικά φαίνεται ότι η μετάλλαξη αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στα εμβόλια και άρα δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε αυτό. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εμβολιασμένοι, άρα πρέπει να εξακολουθήσουμε να τηρούμε τα μέτρα με άνοιγμα της οικονομίας, σιγά σιγά, με μέτρα και προσοχή, για να μπορέσουμε να πάμε με ασφάλεια στον εμβολιασμό όλου του πληθυσμού και να μπορέσουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια τη χώρα από εκεί και πέρα. Ο σχεδιασμός του εφοδιασμού για τον εμβολιασμό των κατοίκων των νησιών της χώρας εκπονήθηκε από το ΓΕΘΑ σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Περιλαμβάνει 4 φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά 18 νησιά στα οποία υπάρχουν ήδη νοσοκομειακές μονάδες. Ο εμβολιασμός υλοποιείται ήδη και ουσιαστικά ξεκίνησε από τις 11 Ιανουαρίου για το υγειονομικό προσωπικό και από τις 18 Ιανουαρίου για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών με βάση την προτεραιοποίηση που καθορίζει κάθε φορά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Η μεταφορά των εμβολίων σε αυτά τα νησιά πραγματοποιείται αεροπορικώς, κυρίως με τακτικές πτήσεις, δωρεάν και συνδράμει σημαντικά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και μέσα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 509 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 234 εδώ στην Αττική και τα 58 στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 25 νέοι θάνατοι, ενώ 293 συμπολίτες μας
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Σημαντική από κάθε άποψη κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων για την εξέλιξη της σταδιακής άρσης των μέτρων του lockdown. Οι ειδικοί αναμένεται να εκτιμήσουν και τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας, προκειμένου να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα, όπως το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων. Κρίσιμος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις αποφάσεις των ειδικών, είναι η επιδημιολογική κατάσταση στην Αττική, που εξακολουθεί να προβληματίζει. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, η κυρία Αθηνά Λινού, είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype και την καλησπερίζουμε. Κυρία Λινού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Εμείς και θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πόσο σας ικανοποιεί η εικόνα που βλέπουμε μετά το άνοιγμα της αγοράς, η κατάσταση που επικρατεί γύρω μας, στους δρόμους, έξω από τα καταστήματα, μέσα στα καταστήματα, αν κρίνετε ότι έχει ξεκινήσει το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου με τους κανόνες που έχουμε θέσει και θέλουμε και θέλετε εσείς, οι ειδικοί, οι επιστήμονες. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά και κυρίως πάνε καλά στα μικρά καταστήματα, όπου μπορούν να υπάρχουν 1-2 πελάτες κάθε φορά ή και λιγότεροι. Στα μεγαλύτερα καταστήματα το θέμα δεν είναι τόσο απλό, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν αερισμό από κατευθείαν φρέσκο αέρα. Και επίσης έχουν και περισσότερα άτομα μέσα λόγω των συνθήκων. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επιβολή του αυστηρού μέτρου του να είναι πολύ λίγοι οι πελάτες και να ελέγχονται όσο γίνεται περισσότερο και πιο συχνά οι εργαζόμενοι, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διασποράς. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα. Αυτό το άνοιγμα του λιανεμπορίου, για να το καταστήσουμε σαφές, ήρθε αφού διαψεύστηκαν και οι φόβοι όλων μας για το τι θα μας έδινε επιδημιολογικά η περίοδος των εορτών, σωστά? Αυτό είναι πολύ σωστό και βεβαίως η περίοδος των εορτών δεν έδωσε τεράστια αύξηση. Θα το είχαμε καταλάβει αυτό κυρίως από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, γιατί τα αποτελέσματα των τεστ δεν είναι επαρκή, γιατί δεν είναι και αντιπροσωπευτικά αναγκαστικά και δεν είναι πολλά. Ακόμα και αν είναι 30.000 δεν είναι πολλά για τον πληθυσμό της Ελλάδος, είμαστε πίσω. Εκείνο που θα μπορούσε να επισημάνει κάποιος είναι ότι αυτή η διασπορά των τεστ θα πρέπει να είναι πολύ πιο γενικευμένη και να είμαστε έτοιμοι για αλλαγή των τοπικών μέτρων σε περίπτωση που υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στοχευμένες παρεμβάσεις δηλαδή, με γεωγραφικό ακριβώς υπόβαθρο. Ακριβώς. Τώρα, επόμενο και βήμα. Και ίσως και με κοινωνικό υπόβαθρο. Γιατί υπάρχουν ομάδες εργαζομένων, ακόμα και στο δημόσιο, οι οποίες εκτίθενται χωρίς να υπάρχει μέθοδος προστασίας. Παραδείγματος χάρη, τα ΕΛΤΑ, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι άνθρωποι δεν καλύπτονται είτε λόγω του είδους της εργασίας είτε λόγω αποφάσεων από τηλεεργασία και επομένως υπάρχει συνωστισμός και χρειάζεται προσοχή. Επόμενο βήμα που συζητάτε και αύριο μάλιστα θα τεθεί στο τραπέζι της Επιτροπής των Ειδικών είναι το άνοιγμα των σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, ενδεχομένως από 1η Φλεβάρη θα δούμε. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε αυτό το βήμα, θεωρείτε? Η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουν ληφθεί καινούργια μέτρα προστασίας για τους μαθητές και κυρίως για τους εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι πρέπει να διευρυνθεί η δυνατότητα τεστ στους εκπαιδευτικούς μέχρι και του σημείου να γίνει σχεδόν υποχρεωτική κάθε εβδομάδα να εξετάζονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι πολλοί. Αρκετοί από αυτούς είναι σε μεγάλες ηλικίες και κινδυνεύουν. Σωστά. Αλλά και είναι και πολύ εύκολο να διασπαρεί ο ιός. Πρακτικά θα ήταν εύκολο αυτό να γίνει? Να προσθέσουμε. Νομίζω ότι εύκολο είναι, γιατί τώρα και με τα rapid test γίνονται γρήγορα, χωρίς να έχουν βέβαια την αξιοπιστία των μοριακών τεστ, αλλά είναι μία λύση ανάγκης. Και επίσης νομίζω ότι το έχω ξαναπεί αυτό, θα πρέπει να προσπαθήσουν όλοι οι Δήμοι
αν εντοπίσουν χώρους οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από τις αίθουσες στις οποίες στεγάζονται πολλά παιδιά, να μπορούν να εντάξουν εκεί και αυτές τις αίθουσες για να υπάρξει διεύρυνση και να τηρηθούν αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Όταν όλα με το καλό πάνε... Εν όψη βέβαια και του καινούριου στελέχους, το οποίο είναι πιο μεταδοτικό. Αν όλα πάνε καλά και ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, επόμενος στόχος, όπως τον έχουμε ακούσει από κυβερνητικά στελέχη, είναι να ανοίξουν και τα χιονοδρομικά κέντρα, άρα λογικά και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Είμαστε έτοιμοι για αυτό? Νομίζω ότι στα χιονοδρομικά χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις. Κυρίως για τους χώρους στους οποίους οι άνθρωποι θα μπουν ή για να ζεσταθούν ή να πιούν ένα τσάι ή να ηρεμήσουν λίγο, και επίσης για τον τρόπο μεταφοράς των ανθρώπων που απολαμβάνουν το χιόνι στις πίστες. Mm-hmm. Γιατί εκεί μπορεί να υπάρξει τεράστιο συνωστισμός και χρειάζεται πολύ προσοχή. Τελειώνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε και μία υποχρέωση και δεν θέλω να σας κρατήσουμε πολύ, ένα σχόλιο για τα εμβόλια και πώς βλέπετε, πόσο ικανοποιητική είναι η διαδικασία του εμβολιασμού έτσι όπως κυλά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα εκεί. Θεωρώ ότι είναι λάθος να γίνονται οι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία και για να μην επιβαρύνονται οι νοσοκομιακοί γιατροί με το θέμα των εμβολιασμών, και για να μην υπάρξει συνωστισμός μεταξύ ασθενών για άλλα νοσήματα ή και ασθενών COVID και των ανθρώπων που θα πάνε για εμβολιασμό. Πρέπει να λυθεί και το θέμα των ηλικιωμένων που βρίσκονται μακριά και δεν μπορούν να μεταφερθούν. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά βέβαια το κύριο θέμα είναι να έχουμε εμβόλια αυτή τη στιγμή. Να έχουμε επάρκεια εμβολίων. Από ό,τι φαίνεται κινδυνεύουμε ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε επάρκεια εμβολίων. Ήδη η Pfizer ανήγγειλε ότι σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες θα παραδώσει το 50% αυτού που είχε υποσχεθεί. Και επιπλέον ήταν πολύ λίγα ούτως ή άλλως τα εμβόλια της Pfizer για να καλύψουν ολόκληρο τον πληθυσμό. Οπότε εκεί έχουμε ένα θέμα και διοικητικό και οργανωτικό και ουσιαστικό για την επάρκεια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει έρθει ήδη μια παρτίδα της Moderna και βλέπουμε να ασκούνται πιέσεις και προς τις Βρυξέλλες προκειμένου να υπάρξει γρήγορη έγκριση και για το εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι, να το δούμε αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτήματα ως προς αυτό για το εμβόλιο της AstraZeneca. Mm-hmm. Αφού αποδειχθεί με τα ίδια κριτήρια που εγκρίθηκαν για τα άλλα εμβόλια και εγκριθεί, θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Κυρία Λινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με την Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, την ώρα που η Τουρκία λέει όχι σε μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και στο Αιγαίο. Ο Μευλού Τσαβούσογλου σήμερα και αύριο βρίσκεται Βρυξέλλες, έχοντας σειρά επαφών, προσπαθώντας να ζεστάνει τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ενώ ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ τόνισε ότι ο Μπάιντεν είναι φίλος της Ελλάδας και θα προωθήσει με κάθε τρόπο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Μέσω συνέντευξής του στο περιοδικό Μονόκλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι αν δεν τα βρούμε για τις θαλάσσιες ζώνες, ανοίγει ο δρόμος για προσφυγή στη Χάγη. Πάντα έτεινα χειραφιλίας προς την Τουρκία και πάντα προέτρεπα τον πρόεδρο Ερντογάν να καθίσουμε και να συζητήσουμε την κύρια διαφορά μας, που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας. Η ιστορία πάει πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά το θέμα μπορεί να επιληθεί. Αν δεν τα καταφέρουμε, μπορούμε να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης των Διεθνών Δικαστήριων. Η Άγκυρα, μέσω του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχολίασε ότι η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο που ψήφισε το Κοινοβούλιο δεν επηρεάζει καθόλου το Αιγαίο, όπου η θέση της Τουρκίας παραμένει σταθερή. Η χώρα μας έχει ζωτικά δικαιώματα και συμφέροντα στην ημίκλειστη θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους, όπου επικρατούν ειδικές γεωγραφικές συνθήκες. Είναι κοινώς γνωστό ότι τα χωρικά ύδατα αυτής της θάλασσας δεν πρέπει να επεκταθούν μονομερώς με τρόπο που θα περιορίζει την ελεύθερη πλοήγηση και πρόσβαση στις
στις ανοιχτές θάλασσες, τόσο της χώρας μας, όσο και των τρίτων χωρών, δεν υπάρχει αλλαγή σε αυτή τη στάση μας. Η θέση μας είναι συγκεκριμένη, είναι η ίδια. Κυριαρχικό μας δικαίωμα είναι η επέκταση στα 12 μίλια, την οποία μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε στον κατάλληλο πολιτικό και διπλωματικό χρόνο. Σειρά επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους έχει στις Βρυξέλλες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που είχε τετατέτ και με τον Ζοζέπ Μπορέλ. Τουρκία-ΑΒΕ ilişkilerinde pozitif bir atmosferin yaratılması elbette önemli. Ama bunun sürdürülebilir olabilmesi için somut adımlar atmamız gerekiyor. Ve bugün Sayın Ζοζέπ Μπορέλ'le daha önce başlattığımız süreçlerin takibini yapacağız. Another good step is the announced resumption of direct exploratory talks between Turkey and Greece. Such efforts has to be maintained. Intentions and announcement need to be translated. Σε χαιρετισμό του ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, εκδήλωση που διοργάνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην αρχαία αγορά, ο Τζέφρι Πάιετ, χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις, έδωσε το στίγμα της πολιτικής της χώρας του και της Προεδρίας Biden έναντι της Ελλάδας. President-elect Biden, Vice President-elect Harris, Secretary of State designate Blinken and the rest of the Biden administration will be strongly committed to our alliance with Greece. Advancing the goals of our strategic dialogue. President-elect Biden is a friend of Greece who knows this country and its people well. The President-elect's national security team has broad experience in this region and is deeply committed to our transatlantic relationship. Υπάρχει μια νίκη της δημοκρατίας και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η φωνή του αμερικανικού λαού νίκησε. Ιτήθηκαν οι φωνές του διχασμού και του λαϊκισμού και αυτό είναι μια νίκη για όλους όσους πιστεύουν σε όλο τον κόσμο σε αυτές τις αξίες. Θεωρούμε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Αμερική για τα δικά της συμφέροντα θα λειτουργήσει και αυτό ότι δεν θα σηκώνει τηλέφωνο ο Ερντογάν για να παίρνει τον Biden είναι λάθος. Θα το σηκώνει πάλι και στη G20 είναι η Τουρκία. Στο G20, μέλος είναι κανονικό και κυρίως είναι δεύτερη χώρα σε στρατό στο ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι για τη χώρα μας δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι, γιατί η πολιτική των Αμερικάνων, η πολιτική των ΗΠΑ έχει βάθος, θεωρεί την Τουρκία στρατηγικό σύμμαχο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και μόλις χθες από τον νέο Υπουργό Εξωτερικών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει μέσω του εκπροσώπου του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου ότι οι διαρευνητικές επαφές με την Τουρκία δεν είναι διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει ατζέντα και δεν συζητά η χώρα μας κυριαρχικά δικαιώματα και αποστρατικοποίηση νησιών. Εν τω μεταξύ, την παράταση της θητείας των αρχηγών ΓΕΑ και ελληνικής αστυνομίας αποφάσισε το ΚΙΤΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, αποφασίστηκε και επίσημα η αύξηση της θητείας στο στρατό ξηράς στους 12 μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας, κάτι που θα ισχύσει από την επόμενη σειρά κατάταξης. Ο συνάδελφος Μάνος Οικονομίδης είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προς την Άγκυρα, εν ώψη των διερευνητικών επαφών, λίγα 24 ώρα πρωτού ξεκινήσουν. Αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι αν δεν τα βρούμε, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι εκεί προκειμένου να οδηγηθούμε και να λύσουμε τις διαφορές μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει κρατήσει από την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, βασικά από τότε που ανέλαβε την εξουσία, τον Ιούλιο του 2019, μια πάρα πολύ ξεκάθαρη γραμμή στο ζήτημα αυτό. Εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά και της ιστορίας και των διαπραγματεύσεων εδώ και νομίζω και της κοινή λογικής. Η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν κινούνται διαφορετικά. Βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το πώς θα εισπράξει η διεθνής κοινότητα ένα ενδεχόμενο ναυάγιο, όλο αυτό μετά από κάποιο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία ανοίγει πάρα πολύ έτσι, την συζήτηση. Βάζει μια ατζέντα την οποία φυσικά δεν είναι ανοιχτή από την κυβέρνηση. Ό,τι μπορεί το βάζει στο τραπέζι. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι γι' αυτό και ασκεί το δικαίωμά της στη γοητεία ο κύριος Τσαβούσογλου σήμερα, δηλαδή που έχει πάει στις Βρυξέλλες. Βεβαίως το έχουμε δει ότι η Τουρκία το κάνει αυτό και άλλες φορές, το έχει κάνει στο παρελθόν. Το κάνει σχετικά άγαρμα. Απλά το πρόβλημα νομίζω για όλους εμάς είναι ότι επειδή και η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία ως έναν
δυνητικό σύμμαχο γείτονα ή πάντως πάντως όχι τον Ταραξία που βλέπουμε αναδιαστήματα να κινητροδοτεί τη χώρα του να γίνει ο κύριος Ερντογάν. Και εμείς δεν χρειαζόμαστε έναν γείτονα ο οποίος ανά πάσα στιγμή βάζει το roots race ή δημιουργεί διαρκή προβλήματα στην περιοχή, πολύ περισσότερο στη δεδομένη συγκυρία. Ο κύριος Ερντογάν νομίζω ότι εκμεταλλεύεται την χρησιμότητα που πουλάει στους διεθνείς εταίρους, τη χρησιμότητα της Τουρκίας, και προσπαθεί νομίζω στη δεδομένη συγκυρία να κερδίσει χρόνο μετά και την αλλαγή χειρός εξουσίας στο Λευκό Οίκο για το αμέσως επόμενο διάστημα, όπου βεβαίως νομίζω ότι είναι μια ασφαλής εκτίμηση να κάνουμε. Πολύ δύσκολα η Τουρκία θα σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους, θα κάνει ρυψοκίνδυνες κινήσεις. Αυτό είναι θετικό για εμάς. Θα περιμένει νομίζω να δώσει ένα θετικό δείγμα γραφής και στην Ευρώπη και εν ώψη και της συνόδου που βεβαίως φαντάζομαι ότι πλέον όλοι έχουν καταλάβει ότι το ζήτημα των κυρώσεων δεν υπάρχει πια στο τραπέζι. Και κυρίως προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προς την Αμερικανική ηγεσία, όπου όπως έπαιξε και στο ρεπορτάζ σας, ο κ. Μπλίνκεν, ο νέος επικεφαλής του State Department, τόνισε κάτι το οποίο έγραφε και αρκετά χρόνια πριν, ως σύμβουλος της διακυβέρνησης Ομπάμα-Μπάιντεν, ότι η Τουρκία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος τον οποίο δεν πρέπει να χάσει δύση. Αυτό δεν θα πρέπει και εμείς να το ξεχνάμε, ότι κάπως έτσι βλέπουν την Τουρκία από την από εκεί πλευρά. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρέσβη Πάιατ σήμερα να δηλώνει πόσο φίλος της χώρας μας είναι ο Τζο Μπάιντεν και πόσο θα δουλέψει για τις καλές διμερείς σχέσεις. Δεν ξέρω αν ήθελε και αυτός από την πλευρά του να στείλει ένα μήνυμα για την νέα Αμερικανική Προεδρία. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Και νομίζω ότι πρέπει να λίγο να ανοίξουμε εδώ και την προσέγγιση για τον κύριο Πάγιατ. Ο κύριος Πάγιατ, επειδή είδαμε όλοι και το βίντεο χθες με την κυρία Σακελαροπούλου και την ομιλία του, τη σύντομη μπροστά στην Αθιά Αγορά, νομίζω ότι έκανε αρκετούς από συμπολίτες μας και θεωρώ και αρκετά μέρος του πολιτικού συστήματος που δεν έχουν τη βαθιά γνώση της ελληνικής ιστορίας που έδειξε ο κύριος Πάγιατ. Το απέδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει. Νομίζω ότι κάποιοι θα πρέπει να αισθάνθηκαν λίγο άβολο. Ο κύριος Πάγιατ μίλησε με ύμνους για την αρχαία Με ελληνικές λέξεις. Ακριβώς, για την προσφορά της Αθήνας και της χώρας μας στο ιδεώδες της δημοκρατίας που ως μευτήριο της δημοκρατίας η Αθήνα παρέδωσε στον υπόλοιπο πλανήτη. Όλα αυτά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν την χρησιμότητα της συγκυρίας, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου, αυτό που λέμε το βαθύ κράτος, έχει τη σημειολογία του. Και επειδή και η επιστροφή του ουσιαστικά μετά την εκλογή του κ. Μπάιντεν, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία είχε ξεχαρβαλώσει αυτή την τετραετία ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω ότι τα λόγια του κ. Πάγιατ είναι περισσότερο ουσίας στη δεδομένη συγκυρία παρά απλά μια διπλωματική προσέγγιση. Ο Μευλούτς Τσαβούσογλου τώρα είναι σήμερα, θα είναι και αύριο στις Βρυξέλλες. Έχει σειρά επαφών εκεί. Είχε τετατέτ και με τον Ζωζέπ Μπορέλ. Έχει φορέσει και πάλι αυτό το ευρωπαϊκό προσωπείο, θέλοντας να δείξει ότι η Τουρκία θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης και η Ευρώπη για την Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της, έτσι όπως δηλώνει τον τελευταίο καιρό και ο Ταγίπ Ερντογάν. Κατά πόσον πείθη όμως είναι το θέμα, και ακούσαμε τον Ζωζέπ Μπορέλ να λέει ότι θέλουμε εκτός από λόγια, θέλουμε και πράξεις. Πόσο μπορεί να πείθει ο Τσαβούσογλου τώρα και τι πήγε να κερδίσει εκεί? Χρόνο βασικά πήγε να κερδίσει και ακριβώς όπως το έθεσες πάρα πολύ σωστά, να παρουσιάσει την εικόνα μιας διαφορετικής Τουρκίας και από αυτή που είναι στην πραγματικότητα, αλλά και από τον επιθετικό εαυτό της που παρουσίασε το προηγούμενο χρόνο τουλάχιστον απέναντι σε εμάς, στην Κύπρο. Απειλούσε, θυμόμαστε τον κύριο Μακρόν, απειλούσε τους πάντες στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσαβούσογλου δεν μπορεί νομίζω να υποστηρίξει και την παράσταση αυτή, την εντός εισαγωγικών που δίνει. Δεν έχει, ας πούμε, τις διπλωματικές ικανότητες να εμφανίζεται διαλλακτικός. Ο κύριος Νταβούτογλου που ήταν ο προηγούμενος το έχει, νομίζω, το είχε πολύ περισσότερο. Ο κύριος Τσαβούσογλου δεν το έχει. Αλλά αισθάνομαι ότι η Ευρώπη μας το έχει δείξει εξάλλου αυτό, ακριβώς επειδή υπάρχει μια δεδομένη στρατηγική προσέγγιση του ότι πρέπει να συμβιώνουμε με την Τουρκία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι απαιτούν από την Τουρκία να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο, μια παράσταση. Νομίζω αυτό ουσιαστικά ζούμε. Ο κύριος Τσαβούσογλου απλά δεν έχει την αποτελεσματικότητα του ρόλου που θα περίμενε ενδεχομένως η Ευρώπη. Και πάλι όμως νομίζω ότι δίνει στη γραφειοκρατία των Βρυξελών το πάτημα που χρειάζεται για να πάει παραπέρα τη συζήτηση και να μην γυρίσουμε στην κουβέντα που κάναμε πέρσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια τιμωρητική προσέγγιση της Τουρκίας. Στην γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, συζητήθηκε ιδιαίτερα η ψήφιση της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στην περιοχή του Ιωνίου και ήρθε μάλιστα και μια ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που ξεκαθάριζε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή μια μονομερής επέκταση, αν το σκεφτείτε, για το Αιγαίο, θέτοντας σειρά ζητημάτων ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις πάγιες τουρκικές θέσεις.
Ναι, νομίζω ότι απλά ουσιαστικά από τη δικιά τους πλευρά η τουρκική ηγεσία προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε agenda setting εν ώψη και των συζητήσεων με τη χώρα μας, να ανοίξει κι άλλο το πεδίο της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης και το να θέτει ζητήματα η Τουρκία από την πλευρά της. Ήταν μια πάρα πολύ στρατηγικά στοχευμένη κίνηση από τη δική μας πλευρά. Έπρεπε να έχει γίνει και πάρα πολύ καιρό, αρκετά χρόνια πριν. Η συγκυρία βεβαίως μας ευνοεί να γίνει τώρα, γιατί η Τουρκία, να μην ξεχνάμε ότι ακριβώς λόγω της τακτικής που ακολούθησε το τελευταίο τουλάχιστον χρόνο έχει χάσει συμμάχους. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι έχει απομονωθεί του εναντίον, γιατί η χρησιμότητά της, ειδικά για τη Δύση, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά υπάρχουν πλέον φωνές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα όπου λένε ότι βλέπουν μάλλον την Τουρκία πολύ πιο επιθετικά από ό,τι στο παρελθόν. Μάλιστα. Προχωρούμε παρακάτω, γιατί θα ήθελα μαζί να συζητήσουμε και το επόμενο θέμα, Μάνο Οικονομίδη, και θα σας συναντήσουμε ξανά σε μια τελετή διαφορετική από τις συνηθισμένες λόγω της πανδημίας αλλά και του φόβου επεισοδίων. Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπροστά από το Καπιτόλιο και η Κάμαλα Χάρις έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα της Αντιπροέδρου. Και οι δύο έστειλαν μήνυμα ενότητας και αποτροπής του διχασμού, με τον νέο πρόεδρο να προχωρά αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του σε κινήσεις με στόχο την κατάργηση της πολιτικής Τραμπ. Connected by a love for this country. Μήνυμα ενότητας και αλλαγής στην Αμερική έστειλε ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. This morning, millions of Americans woke up. And they went to work. And we did too. Η τελετή της ορκομοσίας ξεκίνησε από το κημητήριο Άρλιγκτον, όπου κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του άγνωστου στρατιώτη. Από την πρώτη κιόλας ημέρα στο αξίωμα του Προέδρου, ο Τζο Μπάιντεν έδειξε τις δραστικές αλλαγές στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας, υπογράφοντας 15 διατάγματα που θα έχουν αντίκτυπο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως αναμένεται να επηρεάσουν και τον υπόλοιπο κόσμο. Help change the course of the COVID crisis, and we're going to combat climate change in a way that we haven't done so far. Από τις πιο κρίσιμες αλλαγές σε σχέση με όσα μέχρι και πριν από λίγες ημέρες υιοθετούσε η πολιτική Τραμπ είναι το 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια πακέτο ανακούφισης από τις συνέπειες του κορονοϊού, η επανένταξη της χώρας στη Συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, η διακοπή της διαδικασίας αποχώρησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και η άρση ανέγερσης του τείχους με το Μεξικό. Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην επιστολή που του άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος wrote a very generous letter. I have it's because it was private. I will talk about it until I talk to him. Μέσω τηλεδιάσκεψης όρκησε χίλιους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους του Λευκού Οίκου. Everybody is entitled to be treated with decency and dignity. That's been missing in a big way. Μια τελείως διαφορετική ενημέρωση περίμενε τους πολιτικούς συντάκτες με την ελληνική καταγωγή 42χρονη στενή συνεργάτη του Τζο Μπάιντεν, Τζεν Ψάκη, να κάνει το ντεμπούτο της ως εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Notable, Jake, for how different it was than the first briefing that we saw in the Trump administration, no shouting or attacks. Αναφέρθηκε στις διαδικασίες για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στις πρώτες στιγμές του Προέδρου στο Οβάλ Γραφείο. I spent a little time with him earlier and he had an incredible sense of calm. Η πρώτη δουλειά της Καμάλα Χάρις ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να ορκίσει τρεις δημοκρατικούς γερουσιαστές και έναν ρεπουμπλικανό. Συγχαρητήρια μηνύματα έστειλαν όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τζο Μπάιντεν. Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η δημοκρατία υπερίσχυσε και το Σπίγκελ στο εξώφυλλό του δείχνει ότι αποκαθίσταται πια το άγαλμα της ελευθερίας. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον στην Φλόριντα και όταν εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο, οι κόρες του δεν μπορούσαν να σταματήσουν τα δάκρυά τους. Πάντως, έξω από το Καπιτόλιο την ώρα της ορκομοσίας Biden βρέθηκε ένας μονάχα διαδηλωτής υπέρ του Τραμπ, ένας 28χρονος που πιθανώς περίμενε να δει συγκεντρωμένο πλήθος. Στο Όρεγκον βέβαια σημειώθηκαν κάποια επεισόδια με τις αρχές να αντιδρούν άμεσα. Από τις πρώτες ώρες, νομίζω, ο Μάνο Οικονομίδη, της προεδρίας του, ο Τζο Μπάιντεν έδωσε το στίγμα της πολιτικής του, αλλά και αυτό της διαφορετικής ποιότητας ανθρώπου. Ξέρεις, επειδή έχουμε διαβάσει ειδικά αυτές τις μέρες και αρκετά αφιερώματα, νομίζω ότι πλέον γίνεται πολύ περισσότερο γνωστός στο ελληνικό κοινό ο πρόεδρος Μπάιντεν. Περίπου επί 40 χρόνια που βρίσκεται στο δημόσιο βίο, τον είπα, κάνει αυτό ακριβώς. Είναι ένας πολιτικός συστημικός, ο οποίος τηρεί τις παραδόσεις, σέβεται τους θεσμούς, έχει βαθιά πίστη στο κομμάτι της δημοκρατίας και στη διαφορετικότητα. Στην Αμερική γενικότερα, νομίζω τον περιέγραφαν και από την εποχή της αντιπροεδρίας του δίπλα στον Μπαράκ Ομπάμα ως την ενσάρκωση της συνένεσης, υπό την έννοια
ότι αν εξαιρέσουμε τον γερουσιαστή Έντουαρντ Κένεντι, τον μικρότερο από τα αδέρφια Κένεντι που ήταν εν ζωή και ουσιαστικά δεν διεκδίκησε την προεδρία των ΗΠΑ, αλλά χάραξε μια πολύ μεγάλη διαδρομή στην Αμερικανική γερουσία, ήταν εκείνος ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συμβόλιζε τις πινελιές συνένεσης ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς, χάρη στις οποίες προχώρησε η Αμερική όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα ακριβώς αναλαμβάνει ως ο θεραπευτής στην κατάλληλότερη συγκυρία, υπό την έννοια ότι και υπάρχει μια τετραετία Τραμπ που άλλαξε τα πάντα, αλλά και σε συνέχεια των πρώτων δόσεων διχασμού που είχαν εμφανίσει στην Αμερικανική κοινωνία επί εποχής Μπαράκ Ομπάμα, πολύ περισσότερο η τετραετία Τραμπ το έχει φτάσει πλέον αυτό σε έναν ιονή εμφύλιο. Γι' αυτό και είδαμε, ας πούμε, και ότι στην ομιλία του είχε αρκετά αποσπάσματα από παλαιές ομιλίες του Αβραάμ Λίνκολν, ή νομίζω ακόμη και το πώς το δείξατε και στα πλάνα στο ρεπορτάζ, το πώς άλλαξε αμέσως τη διακόσμηση του οβάλ γραφείου, τη φωτογραφία που έβαλε πίσω του, που είναι τη οικογένειά του. Αλλά άλλαξε, ας πούμε, την προτομή του Άντριου Τζάκσον, που ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος είχε πατήσει πάνω στο κύμα του λαϊκισμού για να εκλεγεί. Και έχει βάλει, ας πούμε, του Βενιαμίν Φραγκλίν, ενός εκ των πατέρων του Αμερικανικού Έθνους και με βαθιά πίστη στους θεσμούς. Και επίσης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή δύο εμβληματικών μορφών της αμερικανικής πολιτικής δημόσιας σφαίρας, με έμφαση στις έννοιες της συνένεσης, της αλληλεγγύης, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αφήνουμε, Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί περιμένει η Τζέι Λο και η Λέιντι Γκάγκα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Με μια εντυπωσιακή τελετή, όπου τιμήθηκαν οι άντρες και οι γυναίκες της χώρας που τις έδωσαν δύναμη, γιόρτασε η Αμερική την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. Μετά τη Lady Gaga και τη Jennifer Lopez, τη μουσική σκητάλη με συμβολικά τραγούδια πήραν ο Bruce Springsteen και άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες. Μια υψηλού συμβολισμού εικόνα ήταν οι τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, δύο Δημοκρατικοί και ένας Ρεπουμπλικάνος, που βρέθηκαν στο πλευρό του Μπάιντεν και έστειλαν μήνυμα ενότητας. Μια παρέα αστέρων γιόρτασε στη Ουάσιγκτον την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν αλλά και την ενότητα της χώρας σε μια γιορτή χωρίς κοινό που μεταδόθηκε από τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και έκλεισε με ένα εντυπωσιακό θέαμα με πυροτεχνήματα. Το σοου γιορτάζοντας στην Αμερική που κράτησε 90 λεπτά αντικατέστησε τις καθιερωμένες συναυλίες που συνοδεύουν κάθε τελετή προεδρικής ορκομοσίας στην Ουάσιγκτον. Αλλά αυτή τη φορά παραλύθηκαν λόγω της πανδημίας. Την μεγάλη γιορτή, παρουσιαστής της οποίας ήταν ο ηθοποιός Tom Hanks, άνοιξε ο Bruce Springsteen με το τραγούδι «Η χώρα της ελπίδας και των ονείρων». You, the American people, are the reason why I've never been more optimistic about America than I am this very day. There isn't anything we can't do. Τρεις προκάτοχοι του Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Μπους και ο Μπιλ Κλίντον, βρέθηκαν στο πλευρό του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. You and Kamala need to know that you've got all of us here rooting for your success, keeping you in our prayers, and we will be available in any ways that we can as citizens to help you guide our country forward. Mr. President, I'm pulling for your success. Your success is our country's success, and God bless you. You have spoken for us today. Now you will lead for us, and we're ready to march with you. Good luck. God bless you. Our former presidents unite like that. Much of the rest of the world must marvel at what America is, at what Americans can do. Ο διχασμός του αμερικανικού λαού που αφήνει πίσω του ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη πληγή, με τον Τζο Μπάιντεν να καλείται πλέον να την επουλώσει. Επιστροφή στα δικά μας, ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη για τις αλλαγές και για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια, διαδήλωσαν σήμερα φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίαζε το σχέδιο για τις διαδηλώσεις και τις πορείες.
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Δημόσιων Υπαίθριων Συναθρήσεων παρουσίασε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσία του Υφυπουργού Λευτέρη Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη. Το σχέδιο προβλέπει κλιμάκωση της αντίδρασης της Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση επεισοδίων. Αρχικά θα μπαίνουν φραγμοί, εμπόδια σταθερά ή ανθρώπινο τείχος, στη συνέχεια θα γίνεται απόκρουση των επιθέσεων από διάφορα αντικείμενα ή απόθυση με τη χρήση ασπίδας, εάν συνεχίζονται τα επεισόδια θα γίνεται χρήση νερού από τα υδροφόρα οχήματα, τους λεγόμενους έαντες και τέλος χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Το Υπουργείο προχώρησε και σε κατηγοριοποίηση των συναθρήσεων για την Αττική. Διαδήλωση με 1-100 άτομα θεωρείται μια πολύ μικρή συνάθρηση, ενώ από 1.000-10.000 ανθρώπους είναι μια μεγάλη συνάθρηση. Θα εξαντλούμε τα όρια επιοίκειας και τα περιθώρια της συνεννόησης. Γιατί το δικαίωμα της έκφρασης και φυσικά όποιος διαμαρτύρεται φωνάζει κιόλας, είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό ισχύει χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι και το δικαίωμα της πόλης να λειτουργεί. Η διαμαρτυρία από τη μια πλευρά και η κανονικότητα από την άλλη δεν είναι αντινομικές. Εμείς θέλουμε οι διαδηλωτές και οι μη διαδηλωτές να μην είναι εχθροί. Την ίδια στιγμή και παρά τους περιορισμούς λόγω κορονοϊού, φοιτητές, αντιδρώντας τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλύοντας τα κέντρα και των δύο πόλεων. Στην Αθήνα, οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τη Βουλή, φωνάζοντας έξω η αστυνομία από τις σχολές. Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετείχαν στη διαδήλωση ζήτησαν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ενώ αντιδρούν ενάντια στην πανεπιστημιακή και αστυνομία, στις αλλαγές στον τρόπο της εισαγωγής, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σειρά άλλων θεμάτων. Στη Θεσσαλονίκη προκλήθηκε και ένταση, καθώς αρχικά οι αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χημικών προσπάθησαν να εμποδίσουν τους φοιτητές να κάνουν πορεία, ενώ έγιναν και τρεις προσαγωγές. Αρχικά οι σπουδαστές περιορίστηκαν ξανά στην πλατεία, αλλά λίγο αργότερα επιχείρησαν και τελικά έκαναν και πάλι πορεία στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Με κεντρικό σύνθημα κάτω τα χέρια από το άσυλο ανήκει σε όλον τον κόσμο, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως την Πάτρα, τα Χανιά και τα Ιωάννινα, βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο των Κεραμέως και Χρυσοχοΐδη για τα πανεπιστήμια. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση, με πολλές γυναίκες να παίρνουν δύναμη από την εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατόρου και να βρίσκουν τη δική τους φωνή. Τέτοιες περιπτώσεις και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων από πρώην φοιτήτριες, αλλά και στην Κύπρο με την εξομολόγηση, αλλά και την επίσημη καταγγελία στην αστυνομία από Ολυμπιονίκη της Κοποβολής. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου για βιασμό από υψηλόβαθμο στέλεχος της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοείας, που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου και έγιναν αφορμή για να ανοίξουν και άλλα στόματα για την σεξουαλική βία στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο. Νέα σοκαριστική καταγγελία για άλλη αθλήτρια, ενώ ήταν ακόμη ανήλικη, έβγαλε προς τα έξω πρώτος ο Νίκος Κακλεμανάκης. Φορά μικρό σε ηλικία, παιδί 11 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο έχω καταλάβει, είναι 9 χρόνια από τώρα. Πρέπει να είναι 9 χρόνια από τώρα, γιατί είναι 21. Η συγκεκριμένη αθλήτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα, με την ελπίδα ότι και εκείνη ίσως αναφερθεί εκτός από τη δική της περίπτωση και σε άλλα πρόσωπα. Τρέχουν όμως οι εξελίξεις και όσον αφορά στις καταγγελίες για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας από παράγοντες της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Θα προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε το νομικό μας πλαίσιο. Πληθαίνουν όμως οι καταγγελίες και για τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε διάφορα τμήματα της σχολής, που απειλούσαν τις φοιτήτριες ότι δεν θα πάρουν ποτέ πτυχίο. Πρώην φοιτήτρια μάλιστα μίλησε για τη δική της εμπειρία με τον καθηγητή, τονίζοντας ότι υπήρξαν και άλλες καταγγελίες. Ωστόσο, η Βρετανία ισχυρίζεται ότι δεν έγιναν ποτέ. Είδα κοπέλες οι οποίες είναι αποφασισμένες. Είναι θαραλές. Μια κοπέλα η οποία είχε πάει στο γραφείο του συγκεκριμένου καθηγητή για να ρωτήσει κάτι για το μάθημα, γιατί την είχε κόψει αρκετές φορές. Και πάνω σε αυτή τη ζήτηση ο συγκεκριμένος καθηγητής έγινε αρκετά διηχητικός απέναντί της. Έπιασε από την μέση, την έβαλε να καθίσει, την έπιανε από τους ώμους. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος κριτικής, πάρα πολύ μεγάλη ντροπή.
Το θύμα, όταν είναι σε αυτές τις ηλικίες, φοβάται πάρα πολύ ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Ανοίγουν τα στόματα και στην Κύπρο, με την πρωταθλήτρια στη σκοποβολιάτρια Ελευθερίου να προχωρά σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση από αθλητικό παράγοντα. Η Ολυμπιονίκης είχε και συνάντηση με την Κύπρια Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Έμιλη Γιολίτη. Σάλλο έχει προκαλέσει κίνηση 17 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και 68 πανεπιστημιακών να υποστηρίξουν ανοιχτά το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα τις 17 Νοέμβρη να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλού, επικαλούμενοι το σεβασμό στα δικαιώματα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξεσπάσει στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να ζητά να τοποθετηθεί επί του θέματος ο Αλέξης Τσίπρας, με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο να παίρνει σαφείς αποστάσεις. Κείμενο υποστήριξης του αιτήματος του αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στον Κορυδαλό κατέθεσαν 17 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσά τους οι πρώην βουλευτής Ανέτα Καβαδία, ο Πάνος Λάμπρου, ο Γιώργος Κυρίτσης και ο Νίκος Μανιός. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι συνυπογράφουν το εν λόγω κείμενο και 68 πανεπιστημιακοί, πολλοί εκ των οποίων αποτελούν κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανάμεσά τους ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και αντιπρόεδρος της Βουλής Τάσος Κουράκης, αλλά και η Ελένη Πορτάλιου, ιστορικός τέλεχος και υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων του κόμματος. Στο κείμενό τους, τα στελέχη που προέρχονται από διάφορες εσωκομματικές τάσεις υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σαν ένα υπέρτατο, άτυπο ασφαλώς δικαστήριο, το οποίο δικάζει εκ νέου και τιμωρεί ακόμη και αν έχουν περάσει 19 ολόκληρα χρόνια. Προσθέτουν δε πως η κυβέρνηση στην περίπτωση Κουφοντίνα προχώρησε σε κινήσεις και ενέργειες που παραβιάζουν τον νόμο, τον οποίο ψήφισε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και μάλιστα επικαλούνται τον κίνδυνο για την ζωή του Κουφοντίνα λόγω της απεργίας πείνας στην οποία έχει κατέλθει. Ο νόμος είναι αυτός που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη μετακίνηση ενός προσώπου που βρίσκεται στη φυλακή. Σύμφωνα με τον νόμο, ο Κουφοντίνας δεν δικαιούται μετακίνησης στις φυλακές του Κορυδαλού. Ο νόμος ισχύει για όλους και όλες, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία. Πάντως ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει σαφείς αποστάσεις από την κίνηση αυτή των 17. Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατία αλλά και τις εγκληματικές και τις δολοφονικές δράσεις τους. Η Νέα Δημοκρατία την βόλευε να ταυτίζει το ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Δεν θα επέλεγα σε μια τέτοια περίοδο να υπογράψω μια τέτοια επιστολή. Έχουμε έναν αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη, ο οποίος είναι αμετανόητος. Είναι ένα κράτος δικαίου το οποίο διασφαλίζει τα δικαιώματα των ανθρώπων που βρίσκονται στη φυλακή, ακόμα και αυτών των ανθρώπων που δεν αναγνωρίζουν το κράτος δικαίου. Πέραν από την έλλειψη της συγνώμης ως προς τα θύματα του, δεν αναγνωρίζει το κράτος δικαίου αυτούς τους νόμους, επαναλαμβάνω, τους οποίους επικαλούνται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει εξελίξεις με τα αιτήματα του Δημήτρη Κουφοντίνα, με τα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλείζονται από χιλιάδες σχόλια, τόσο από γνωστούς όσο και από απλούς πολίτες. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ελληνική ταινία «Μια γυναίκα κατηγορείται». Καλό σας βράδυ.